Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της AlloCAD Space Tech πάνω στο HTML και CSS. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο αυτό που θα δούμε είναι τους pseudo selectors, το οποίο θα καταλάβετε σε λίγο τι είναι, και πώς να κάνουμε styling σε links. Λοιπόν, όταν λέμε πώς να κάνουμε styling σε links, αυτό που θα σας έγινε στο μυαλό πιστεύω είναι, εντάξει, πατάμε, βάζουμε A και γράφουμε μέσα τις properties. Όχι. Όπως βλέπετε, έχω εδώ το A tag και επειδή ήθελα να είμαι λίγο πιο ειδικό σε αυτό που θέλω να πω, έβαλα και ένα P και δεν υπάρχει μόνο μία L. Μόνο ένα link. Λοιπόν, το A έχει τους pseudo selectors, που είναι αυτό εδώ το πράγμα. Βασικά, επιλέγει σε διάφορες καταστάσεις αυτό το tag, το στοιχείο, το επιλέγει σε διάφορες καταστάσεις και του δίνει ανάλογα με την κατάσταση τις ιδιότητες που του βάζεις. Λοιπόν, A link σημαίνει βασικά A όταν είναι το απλό link. Δηλαδή, κάπως έτσι. Και του έχουμε βάλει color για red. Άμα τώρα εγώ πάω και κάνω inspect element εδώ πέρα και απλά διαγράψω αυτό το. Μπορούμε απλά να ανοίξουμε πρώτα αυτή την καρτέλα ξανά. Άμα πάω τώρα και βγάλω εντελώς αυτό το styling, μάλλον μπορώ ακόμα καλύτερα να κάνω απλά να το σβήσω. Όπως βλέπετε είναι μπλε. Πάντα είναι μπλε. Όταν περνάς από πάνω γίνεται κόκκινο. Όπως βλέπετε είναι μπλε, όταν περνάς από πάνω συνήθως δεν κάνει τίποτα. Και όταν το πατάς γίνεται κόκκινο και, μετά, και όταν είναι επισκευμένο το visited λοιπόν είναι αυτό. Με αυτό το χρώμα, το mob. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό. Με CSS μπορούμε. A link βάζουμε σε αυτή τη state, όπως τη βλέπετε εδώ. Απλό πράγμα. Και το έχουμε βάλει, αν και το έχουμε βάλει red, επειδή τώρα είναι στη visited, μπορούμε απλά να πάμε history, edit items, να τα σβήσουμε όλα, remove selected items, και όπως βλέπετε είναι κόκκινο. Όταν περνάμε από πάνω γίνεται μπλε το ποντίκι, και αυτό γίνεται με χάρη στο PA hover, που σημαίνει όταν κάνεις hover το ποντίκι πάνω, όταν το περνάς πάνω, από τη λέξη hovercraft, και υπάρχει και το visited, το οποίο βασικά είναι κόκκινο το κανονικό, μπλε όταν το περνάς από πάνω και το visited είναι όταν το έχεις επισκεφθεί και έτσι λοιπόν είναι πράσινο. Έτσι λοιπόν μπορείς να φτιάξεις τα links. Επίσης υπάρχει κι άλλος ένας pseudo selector και απλά ήθελα να γράψω και κάτι, δεν ήθελα απλά να είμαι έτοιμος, που υπάρχει PA active. Και για να καταλάβετε τι είναι αυτό, ας ξαναβάλουμε αυτό εδώ και ας διαγράψουμε το style. Όταν κάνουμε κλικ πάνω και το κρατήσουμε, εγώ τώρα το κρατάω, δεν το έχω αφήσει ακόμα το ποντίκι, γίνεται αυτό το κόκκινο που βλέπετε. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιο, κρατιέται το hover και είναι A active, είναι η active state αυτή όπως ονομάζεται και είναι αυτό που όταν πατάς το ποντίκι. Μπορούμε να το δώσουμε ένα χρώμα από όσο yellow, κίτρινο. Λοιπόν, θα ήταν ας διαγράφουμε πάλι την history, edit items, remove, ok. Λοιπόν, κόκκινο το κανονικό. Μπλε όταν περνάμε από πάνω. Όταν το πατάμε γίνεται κίτρινο και δεν νομίζω ότι καν μπορείτε να το δείτε. Εγώ δεν μπορώ να το δω από την οθόνη μου. Και όταν τα αφήνουμε γίνεται πράσινο. Αυτό λοιπόν. Πάνω εύκολο. Μάθαμε λοιπόν τους pseudo selectors. Μάθαμε να φτιάχνουμε, να κάνουμε styling σε links. Αυτό.
Και βασικά μπορείτε, ξέρω εγώ, π.χ. πολλοί θέλουν το visit και το link να είναι το ίδιο, ιδιαίτερα σε μενού. Απλά μπορείτε λοιπόν να βάλετε εδώ πέρα ένα κόμμα. Και έτσι λοιπόν εδώ θα είναι πάντα κόκκινο. Απλό πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει styling και είναι βασικά μια ωραία σελίδα. Τώρα, επειδή θέλω να μιλήσω λίγο σχετικά με τις μονάδες μέτρησης στο CSS, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές, δεν είναι καθόλου λίγες και θέλω να σας το δείξω. Λοιπόν, για αρχή, όταν θέλουμε να κάνουμε, θα φτιάξουμε ένα καινούργιο αρχείο, έτσι ώστε θέλω να σας τα γράφω. Όταν θέλουμε να κάνουμε μονάδες μέτρησης για μεγέθη, okay, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μονάδες, όπως π.χ. τις 100. Και βασικά είναι, ας το σμάρουμε μέσα, πόσο τις 100 σε σχέση δηλαδή πόσο τις 100 μεγαλύτερο ή μικρότερο σε σχέση με το είτε με το παράθυρο είτε με το parent element με το οποίο το έχουμε συνδέσει και θα μάθουμε πώς να το κάνουμε αυτό αργότερα. Τις 100 λοιπόν, μπορούμε να π.χ. να πάμε, υπάρχει το font size και μπορούμε να βάζουμε, ξέρω εγώ, 140%. Το 100% είναι το κανονικό, 140% είναι μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν όταν το κάνουμε κλικ, όπως βλέπετε, μεγαλώνει. Αυτό. Και αυτό το χρησιμοποιούμε τις 100. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίντσα. Αν και δεν σας το προτείνω, αυτά τα τρία που θα σας πω τώρα δεν σας προτείνω να τα χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει η ίντσα, το centimeter, το εκατοστό λοιπόν, και το millimeter, το χιλιοστό. Η ίντσα βασικά, ξέρω εγώ, μπορείς να πεις μία ίντσα και έχει το IN. Δείτε. Αυτό είναι τεράστιο. Και επιτέλους μπορούμε να το βλέπουμε τουλάχιστον. Μία ίντσα και αυτό. Και δεν σας το προτείνω καθόλου να το χρησιμοποιήσετε, γιατί ανάλογα με την κάθε οθόνη του καθενός θα είναι πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα φανταστείτε να βάλεις 3 ίντσες, που η οθόνη ενός smartphone για παράδειγμα είναι μπορεί να είναι ολόκληρη 2. Τι θα γίνει, φανταστείτε. Γι' αυτό σας προτείνω ιδιαίτερα τις ίντσες. Μετά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα centimeters. Ας βάλουμε λοιπόν 1 centimeter να είναι. Όταν κάνουμε κλικ, 1 cm, αυτό δεν το λες και 1 cm, είναι 1 cm στο 1 cm κάθετα, όχι οριζόντια. Σε καμία περίπτωση οριζόντια. Συγγνώμη. Μετά, έχουμε και το millimeter. Μπορούμε να πατήσουμε, ξέρω εγώ, 10 mm. Και εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ το μεγάλο, είναι γιατί 10 mm είναι 1 cm. Μπορούμε να πατήσουμε, ξέρω εγώ, 2. Θα το μικρύνει τώρα, λογικά, να έγινε το τσοδούλι. Και αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ας συνεχίσουμε με λίγα ακόμα. Υπάρχει το πασίγνωστο και πιο καλό, το PX, που σημαίνει βασικά, συγγνώμη γι' αυτό, που σημαίνει βασικά pixels, και θα το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συνέχεια, τα pixels είναι η καλύτερη μονάδα μέτρησης, γιατί πάντα έχουν ένα μέγεθος, συνήθως, όχι πάντα, γιατί συνήθως έχουν ένα μέγεθος και βασικά είναι το πιο σταθερό. Βέβαια, με τα pixels έχεις πρόβλημα, γιατί άμα έχεις φτιάξει το... άμα θέλεις το site σου να τρέχει σε οθόνες π.χ. 1280x1024x768, τα pixels μπορεί να μείνει και κάτι δουλειά. Εγώ προσωπικά προτιμάω να χρησιμοποιώ τις 100 πάντα. Επίσης, υπάρχουν τα EM, που βασικά είναι το πλάτος ενός κεφαλαίου μη σε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Δεν το έχω πολύ ψάξει γι' αυτό, είναι χρήσιμα πολλές φορές και ξέρω εγώ μπορείς να πατήσεις 2 EM και εντάξει το μεγαλώνει και αυτό πάρα πολύ. Μπορείς να το ψάξεις κάποιος και να... και εμπειρικά θα καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε.
Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τα EX και βασικά αυτό είναι το κάθετο ενός κεφαλαίου, νομίζω, ή μικρού, δεν θυμάμαι ακριβώς, X, ενός χ. Και βασικά αυτό συνήθως είναι το μισό από ένα EM. Μετά έχουμε και τα PT που σημαίνει points. Και εντάξει, είναι points ανά ίντσα, ξέρω εγώ. Και εντάξει, είναι λίγο παράξενο γιατί το χρησιμοποιεί πολύ το φώτος από το PT. Είναι παρόμοιο με τα pixels λοιπόν. Μετά, ας πούμε για τις μανάδες χρώματος. Γιατί και το χρώμα στο CSS είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείς να γράψεις απλά red, ξέρω εγώ. Να γράψεις brown. Brown, μπορείς να γράψεις, ξέρω εγώ, aqua. Aqua, που είναι ένα γαλάζιο της θάλασσας, του νερού. Μπορείς να γράψεις, ξέρω εγώ, blue, green, green και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αυτά λοιπόν, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα και υπάρχουν και λίστες στο ίντερνετ, στο W3 Schools άμα πάτε. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης τον 16αδικό αριθμό, που βασικά δεν μπορώ να τον εξηγήσω τώρα ακριβώς, γιατί μπορεί να χαλάσω ένα ολόκληρο επεισόδιο να εξηγώ τον 16αδικό. Και βασικά βάζεις μπροστά το pound ή την δίεση, την τρίλιζα, όπως θέλετε πείτε το, και έχει 6 ή 3 αριθμούς αναλόγως. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως τους 3 για βασικά χρώματα, όμως άμα θέλω ένα χρώμα συγκεκριμένο χρησιμοποιώ τους 6. Και βασικά μπορείς να πας, ξέρω, να πατήσεις ε3, 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 και βασικά αυτό είναι ένα χρώμα, άμα το πατήσουμε θα τη γράψουμε, ένα γκριζάκι νομίζω. Και πού το βάλαμε, για στο hover. Όπως βλέπετε, να, ένα απαλό γκρι. Επίσης μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, 29, 29, 29, και είναι ένα πιο σκούρο, είναι σχεδόν μαύρο, σχεδόν, δεν είναι ακριβώς μαύρο. Μπορείς να πατήσεις, ξέρω εγώ, και γράμματα, διότι αποτελείται, επειδή πρέπει να πας από το 8 απευθείας στο 16, χρησιμοποιεί την αλφαβήτα γι' αυτό, μέχρι το F. Βασικά πάει 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και εφόσον από το 8 πρέπει να πάει αμέσως στο 16, χρησιμοποιεί την αλφαβήτα και πάει A, B, C, D, E, F και έχει φτιάξει στο 16. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις βασικά F, F, C που σημαίνει κιτρινάκι. Πολύ χαλαρή κιτρινάκι. Επίσης μπορείς να πατήσεις, ξέρω εγώ, π.χ. CFF, αυτό πρέπει να είναι κάτι σε στυλ κόκκινο, όχι, είναι μπλε. Για κόκκινο πρέπει να βάλεις το FCF, και αυτό πρέπει να είναι κάτι σε στυλ κόκκινο, να, ροζάκι. Αυτό λοιπόν, είδαμε και τα χρώματα. Επίσης για τα χρώματα υπάρχει το RGB και μπορείς, ξέρω, να πατήσεις, είναι πολύ δύσκολο το RGB, RGB που σημαίνει Red, Green, Blue, και υπάρχει και το RGBA που σημαίνει Alpha, δηλαδή πόσο έντονο, άμα έχετε γνώση Photoshop ή κάποιο άλλο τέτοιο προγράμματος ή του After Effects, είναι βασικά η Opacity. Και ανοίγουμε μια παρένθεση και βάζουμε μέσα, ξέρω, 255, ξέρω εγώ, 70 και κόμμα 1, το 1 σημαίνει full χρώμα, και για να δούμε τι χρώμα θα βγάλεις. Δεν μου σαβούγει και κόκκινο. Το βγάλα. Βασικά ας πατήσουμε 255 συνεχώς. Και είναι το κάτασπρο. 255, 255, 255 σημαίνει λευκό. 0, 0, 0 σημαίνει μαύρο, πίσα. Και το 1 μπορούμε να το πάμε, ξέρω, 0,2, και θα δείτε τώρα, όσο βλέπετε, το γκριζάρι, αλλά έχει και βασικά κατεβάσει την opacity, άμα ξέρετε από αυτά. Αυτό λοιπόν, μάθαμε και τα χρώματα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, είστε βασικά έτοιμοι
για, με τα χρώματα και θα συνεχίσουμε με άλλα μαθήματα. Γεια σας όλους λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην alukatospctech και να πάτε στο site μας alukatospctech.netnet.net. Εδώ. Γεια σας!